πώς και γιατί ξεκίνησε το φεστιβάλ Νάξου. Η αφορμή ήταν ο χώρος. Υπήρχε ο προγονικός πύργος στο νησί, ένας από τους 40 και πλέον που υπάρχουν. Ήθελα λοιπόν με αφορμή την προβολή και την γνωστοποίηση του πύργου να γίνει γνωστό και ο ευρύτερος πλούτος της Νάξου και να είναι αναγνωρίσιμα αυτά τα αρχιτεκτονικά μνημεία σαν χαρακτηριστικό του νησιού. Η σκέψη καταστάλαξε κατά αυτόν τον τρόπο στο εσωτερικό του πύργου να φιλοξενούνται θεματικές εκθέσεις και στον προαύλιο χώρο να γίνονται καλλιτεχνικές δράσεις, θέατρο, μουσική, χορός, λογοτεχνία που να δίνουν τη δυνατότητα να παραμένει ο χώρος επισκέψιμος για ένα ακόμα μεγαλύτερο κοινό. Από τη μία πλευρά λοιπόν ήταν ο ΕΟΝ, ο πολιτιστικός οργανισμός ΕΟΝ, ο Στέλιος ο Κρασανάκης που ανέλαβε την καλλιτεχνική διεύθυνση του φεστιβάλ και από την άλλη υπήρξαν και προσωπικότητες όπως ο Άγγελος Δελιβοριάς που με τεράστια θέρμη και πώς να πω, ειλικρινή αγάπη αγκάλιασε την ιδέα και βέβαια στο καλλιτεχνικό χώρο μία πλειάδα ανθρώπων και από το μουσικό χώρο, η Μαρία Φαραντούρη, η Έλπα Σπαλά, η Σαβίνα Γιαννάτου, από το θέατρο η Ρούλα Πατεράκη, ο Βασίλης Παπαβασιλείου, η Όλια Λαζαρίδου και ξεχνάω πάρα πολύ κόσμο γιατί οφείλω και αναγνωρίζω το γεγονός ότι το φεστιβάλ και όλη αυτή την πολιτιστική δράση που ονομάζουμε Φεστιβάλ Νάξου την έκτισαν οι καλλιτέχνες. Εσείς φτάσαμε στην 11η χρονιά. Θα παρουσιάσουμε δύο παραγωγές θεατρικές. Η μία είναι η παράσταση με τη Λιδία Φωτοπούλου στα κείμενα στη λαλογραφία της Καμίγη Κλοντέλ. Και η δεύτερη παραγωγή γίνεται συνεργασία με το Φεστιβάλ Αθηνών, το Παρτάλι του Θόδωρου Γρηγοριάδη με τον Χρήστο Στέριογλου, το σκηνοθετεί ο Στέλιος Κρασανάκης και βέβαια όπως προσπαθούμε πάντα έχουμε τη γέφυρα με το εξωτερικό. Εφέτος έρχεται ο Μάρκος Στοκχάουζεν, ένας εξαιρετικός, πολύ γνωστός στο χώρο της jazz τρομπετίστας και σύγχρονος συνθέτης και επίσης φιλοξενούμε άλλο ένα ντουέτο jazz από την Νορβηγία αυτή τη φορά μέσα σε μία λογική γέφυρας με καλλιτέχνες του εξωτερικού και έχοντας πάντα κατά νου ότι το κοινό μας στην Άξο δεν είναι μόνο Έλληνες. Τώρα, όσον αφορά την έκθεση για το 2011 που εντάσσεται μέσα στο θεματικό άξονα, όλο το φεστιβάλ έχει σαν θεματικό άξονα την ιδέα, το μότο «Less is more». Έτσι και με την έκθεση υπήρχαν πολλά θέματα. Εκείνο που μας ενθουσίασε ήταν η ιδέα του Λεωνίδα του Κουριαντάκη, του φωτογράφου στο φωτογραφικό αρχείο του Μουσείου Μπενάκη, που είχε την περιέργεια και την, πώς να πω, ιδιαίτερη ματιά να εμφανίσει καταστραμμένα αρνητικά φωτογραφιών. Έκανε λοιπόν μια θεματική έκθεση με εμφανίσεις, τυπώσεις καταστραμμένων φωτογραφιών που έχουν εξαιρετικό εικαστικό ενδιαφέρον. Εάν δεν γνωρίζεις την προέλευση, θεωρείς ότι είναι φωτογραφίες που έχει επεξεργαστεί ή τροποποιήσει κάποιος.